Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην πρώτη ουσιαστικά εκπομπή για το 2014 εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Συνεχίζουμε κάθε Κυριακή από τις 5 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Εδώ, σε ανοιχτό διάλογο με εσάς, όπως άλλωστε βλέπετε πολλοί από εσάς το τρέιλερ της εκπομπής. Μπορείτε λοιπόν να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας στην πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει για εσάς, Έχω θέμα. Εκεί στέλνετε τις ερωτήσεις σας προς τον συνεντευξιαζόμενο που βρίσκεται εδώ κάθε Κυριακή. Ένας διαφορετικός συνεντευξιαζόμενος από πολλούς χώρους της πολιτικής. Ask.fm λοιπόν / έχω θέμα. Εκεί μας στέλνετε την ερώτησή σας ανώνυμα. Βεβαίως μπορείτε να στείλετε και την ερώτησή σας μέσω του Facebook, αν φυσικά συνδεθείτε και διαθέτετε λογαριασμό. Όπως βλέπετε και παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή, στο κάτω μέρος θα δείτε ότι εκεί υπάρχουν σχόλια τηλεθεατών από το Facebook. Απλά να εγγραφείτε, να έχετε λογαριασμό και εκεί σχολιάζετε. Σήμερα λοιπόν είναι καλεσμένος στην εκπομπή ένας οικονομολόγος, γνωστός οικονομολόγος και παράλληλα ιδρυτικό μέλος του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, του ΕΠΑΜ δηλαδή. Θα καλησπερίσω αμέσως τώρα τον Δημήτρη Καζάκη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή αυτή. Και εγώ καλώς σας βρήκα. Και καλή χρονιά. Ναι, να ευχηθώ, αλήθεια. Γιατί είναι και η πρώτη εκπομπή για το 2014. Σήμερα θα δεχτείτε, φαντάζομαι, αρκετές ερωτήσεις από τηλεθεατές, διότι από το πρωί σήμερα που ουσιαστικά ποστάραμε, θα σας το πω έτσι, γιατί οι εκπομπές του διαδικτύου στηρίζονται στα social media. Mm-hmm. Ποστάραμε λοιπόν ότι θα έρθετε εδώ. Ήδη τις πρώτες ερωτήσεις που έχουμε λάβει αφορούν στο ευρώ. Επειδή γνωρίζουμε και τις απόψεις σας όσον αφορά το ευρώ, ότι είστε κατά του ευρώ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα. Θα σας ρωτήσουμε πράγματα που και εμείς θέλουμε να μάθουμε, διότι όλη αυτή την εβδομάδα με τους συνεργάτες μου, διαβάζοντας άρθρα σας, μας δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Ναι. Διότι πολλά άρθρα σας είναι γεγονός ότι έχουν σχολιαστεί. Ναι, ναι. Και οι απόψεις σας. Ναι, ναι. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, θα ήθελα να πάμε στην ίδρυση του ΕΠΑΜ. Mm-hmm. Γιατί έχει ενδιαφέρον, το κόμμα ιδρύθηκε το 2011 και φυσικά εσείς είστε ένα από τα ιδρυτικά μέλη. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω πώς προέκυψε, διότι πριν εργαζόσασταν ως οικονομολόγος σε γνωστές εταιρείες, σε μεγάλες εταιρείες. Πώς λοιπόν πήρατε αυτή την απόφαση και είπατε θα ιδρύσουμε το συγκεκριμένο κόμμα και να πάμε μετά στο τι λέει αυτό το κόμμα. Δεν την πήρα εγώ την απόφαση. Δεν την πήρατε. Όχι. Mm-hmm. Την απόφαση την πήραν οι πλατείες. Μάλιστα. Δηλαδή ο κόσμος που μαζευόταν στις πλατείες εκείνη την εποχή. Ή μάλλον πιο συγκεκριμένα ο κόσμος που με έπιανε και με έβαζε πάνω σε μια κασόνα με τον Τούκα να εξηγήσουν στον κόσμο τι ακριβώς γίνεται και μαζεύονταν για τα χιλιάδες. Το γνωρίζουμε από τότε το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος με έπιανε από το χέρι και λέει κάνε κάτι, κάνε κάτι. Εντάξει, κατανοητό το που πάμε, το τι είμαστε, αλλά κάνε κάτι. Επειδή την εποχή εκείνη έχανα το χρόνο μου, κυριολεκτικά έχανα το χρόνο μου. Και σε αυτό έχω μεγάλη ευθύνη, βεβαίως, κοιτώντας μετά. Στο να πείσω διάφορους πολιτικούς της αριστεράς, κυρίως της αριστεράς, γιατί από το χώρο αυτό προέρχομαι, να βγουν μπροστά, να σηκώσουν την παντιέρα που λέμε, το εθνικό απελευθερωτικό λάβαρο, αυτό που σήκωσαν κάποιοι άλλοι ομοειδεάτες, υποτίθεται, την εποχή της παλιάς κατοχής, να συγκεντρώσουν τους Έλληνες, να τους ενώσουν, να ενώσουν το λαό, να βγουν μπροστά. Και βεβαίως με παραμύθιαζαν, με κοροϊδεύαν, με οτιδήποτε γινόταν αυτό, γινόταν ένα απίστευτο αλυσβερίσι κάτω από το τραπέζι και όλα αυτά τα πράγματα και πάνω από το τραπέζι. Έχανα το χρόνο μου μέχρι που έγιναν οι πλατείες. Για μένα ήταν οι πλατείες ήταν μια αποκάλυψη. Δηλαδή την απόφαση αυτή την πήρατε, το βάζω εισαγωγικά, διότι είπατε δεν την πήρατε εσείς, μετά από απέτηση του κόσμου που συναντούσατε στις πλατείες να γίνει και, κάποιο καινούριο κόμμα. Γι' αυτό και έγινε έτσι. Δεν είναι στην ουσία ακόμα μια κινηματική προσπάθεια από τα κάτω, όπου κυκλοφόρησε ένα κάλεσμα ανυπόγραφο, ναι, μέσω των social media, να το πούμε έτσι, όπου, γιατί ήταν ανυπόγραφο, γιατί όποιος το δεχόταν σαν προτάγματα, σαν λογική, το υπέγραφε, το εκκινούσε μόνος του. Μάλιστα. Στους φίλους, στο περιβάλλον. Στη συνέχεια μαζέψατε και άλλους, φαντάζομαι, οι οποίοι είχαν έτσι την ιδιάποψη μέσα. Ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου 2011. Το 2011. Αν θυμάμαι καλά, είναι μετά την περίοδο των αγανακτισμένων ή πριν. Όχι, όχι, εκεί μέσα. Εκεί μέσα. Στην φωτιά. Στη φωτιά των αγανακτισμένων. Φωτιά, ναι, ναι, ναι. Τότε που πήγαινε ο κόσμος κάτω. Ναι. Άρα, γι' αυτό λοιπόν τότε έγιναν αυτές οι ζυμώσεις. Και ο κόσμος που εντάχθηκε στο ΕΠΑΜ, ναι, άσχετα με το γεγονός ότι στην αρχή κανείς από εμάς
δεν ήξερε τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, mm-hmm. πέρα από τα προτάγματα, άλλο πράγμα αυτό και άλλο να λες με ποιο οικοδόμημα πώς θα το βάζουμε μπροστά, ήταν ακριβώς κόσμος από, όπως να το πούμε έτσι χαριτωμένα, κάθε καρδιάς καρύδι, με την έννοια ότι μπαίναμε, κάναμε μια προσπάθεια να βγούμε μπροστά σπάζοντας όλα τα στεγανά της πολιτικής εκείνη την εποχή. Και κατεβαίνετε στις εκλογές το Μάιο του 2012, ναι. σε συνεργασία με τη Δημοκρατική Αναγέννηση τότε. Ναι, μια και πραγματική ιστορία. Ως συνασπισμός. Ναι. Το έχετε μετανιώσει που συνεργαστήκατε. Όχι, δεν είναι αυτό, όχι. Αλλά... Εμείς τότε προσπαθούσαμε να κάνουμε συνεργασία με όλες τις αντιμνημονιακές δυνάμεις. Κακώς κατά τη γνώμη μου. Εκ των υστέρων ήταν θεμελιώδες λάθος το ΕΠΑΜ. Γιατί ενεπλάκη με δυνάμεις οι οποίες ήταν καμένα χαρτιά. Όπως... Με αποτέλεσμα, όπως ο κύριος Καμένος, όπως το Άρμα Πολιτών, όπως διάφορα αριστερά σχήματα με τα οποία συζητούσαμε εκείνη την εποχή, να κατέβουμε όλοι μαζί, ρε παιδί μου, να βάζουμε ένα αντιμνημονιακό πρόταγμα και να κατέβουμε όλοι μαζί. Λάθος, γιατί αυτό πρώτον θόλωσε το μήνυμα που έφερνε το ΕΠΑΜ. Δεύτερον, ταυτίστηκε το ΕΠΑΜ, μην μπήκε στο ίδιο, στην ίδια κορνίζα, με ξεφτισμένες πολιτικές δυνάμεις, που τέλος πάντων ο κόσμος τις είχε βάλει εκεί που τις είχε βάλει σε συνείδηση. Και το τρίτο βασικό είναι ότι αυτό ήταν και λόγω απειρίας δικής μας, τους δώσαμε τη δυνατότητα να μας παίξουν. Δηλαδή, να σας εκμεταλλευτούν συσσαγωγικά. Ναι, ναι, να πάρουν τα εύσημα που θέλανε από εμάς mm-hmm. ως αντιμνημονιακή δύναμη και να το εκμεταλλευτούν αυτό το πράγμα πολιτικά. Κατεβαίνετε λοιπόν με την Δημοκρατική Αναγέννηση και ως συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων. Ναι. Να το εξηγήσω. Ήταν η μόνη πολιτική δυνάμη και αφορά προς τιμή τους, που από τη στιγμή που είπαν ναι, το κράτησαν το ναι μέχρι τέλος. Ενώ για παράδειγμα ο κύριος του Άρματος Πολιτών. Ο κύριος Δημαράς, ναι. Ενώ είχε συμφωνήσει, είχε υπογράψει τη συμφωνία αυτή, την επόμενη μέρα πήγε, είχε ραντεβού με τον κύριο Καμένο, πήρε αυτά που ήθελε από τον κύριο Καμένο. Και τα βρήκανε και κατεβήκανε μαζί. Και βεβαίως πρόδωσε την ιστορία αυτή. Το ίδιο και ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος είχαμε κλείσει συμφωνία στην αρχή, σαν πολιτικές δυνάμεις, να πάμε μαζί. Μάλιστα μου είχε αναθέσει να γράψω τη διακήρυξη. Μετά έκανε τα κομπρεμί εντός και εκτός Ελλάδας με ξένες πρεσβείες και ντόπιες δυνάμεις. Οι ιστορίες, δεν κολούσε μια δύναμη σαν το ΕΠΑΜ, γιατί ήξερε ότι με εμάς δεν μπορούσε να παίξει και βεβαίως χάλασε η ιστορία. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σε εισαγωγικά σας πρόδωσε και το Άρμα Πολιτών τότε. Ναι, όχι, δεν το έλεγα προδοσία, ή κακή έκφραση, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι που εμείς τότε μας νιώσαμε έτσι. Να. Αλλά okay. κακώς, γιατί δεν είμαστε το ίδιο πράγμα. Να συνεχίσω, κύριε Καζάκη. Έτσι ξέρουν να πολιτεύονται οι άνθρωποι, δηλαδή. Τι να προδώσουν. Εμείς προδώσαμε τον εαυτό μας, mm-hmm. γιατί πήγαμε να πολιτευτούμε με τέτοιους ανθρώπους. Λοιπόν, εσείς κατεβήκατε με αυτή τη συνεργασία, με τη Δημοκρατική Αναγέννηση μαζί, ως συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων με την επωνυμία όχι τότε. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν πήγατε ως Δημοκρατική, ως ΕΠΑΜ. Όχι, λέγεται. Ναι, βέβαια, γιατί ήταν ισότιμη συνεργασία. Λάβατε 58.459 ψήφους, mm-hmm. δηλαδή το 0,92%. Τι θα κάνετε τώρα στις ευρωεκλογές? Ή στις δημοτικές που θα κατέβετε ναι. μόνοι σας ή με κάποια συνεργασία? Λοιπόν, ως προς τις ευρωεκλογές αποφασίζουν αυτή την εποχή οι πυρήνες του ΕΠΑΜ, γιατί αυτοί αποφασίζουν mm-hmm. σε όλη την Ελλάδα το αν θα κατέβουμε ή όχι στις ευρωεκλογές. Η ψηφοφορία μέχρι στιγμής στους πυρήνες του ΕΠΑΜ είναι με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του να κατέβουμε... Αυτόνομοι. Ναι, με την προμετωπίδα του ΕΠΑΜ. Και στις δημοτικές. Τώρα, όχι, οι δημοτικές είναι άλλο ζήτημα. Εκεί τι γίνεται στις δημοτικές? Να σας πω μόνο για τις ευρωεκλογές. Mm. Ναι, λέμε με την προμετωπίδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν στο ψηφοδέλτιό μας προσωπικότητες ή αγωνιστές ανεξαρτήτως πολιτικής καταγωγής που έχουμε βρεθεί μαζί στους δρόμους. Δηλαδή, έχουμε μια σχέση ήδη. Σας έχει προσεγγίσει για συνεργασία κάποιο κόμμα που βρίσκεται εντός Βουλής? Βεβαίως. Έχει γίνει ναι. στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές, όχι. Για τις επόμενες εκλογές, για τις δημοτικές σας έχει προσεγγίσει ή για αν θα γίνουν βουλευτικές? Στις βουλευτικές δεν έχει μπει ακόμη στο τραπέζι τίποτα. Ωραία. Διότι για να τα κόμματα αυτή τη στιγμή προσπαθούν να μαζέψουν τον κόσμο τους. Σωστά. Να πάμε λίγο στις δημοτικές που σας έχει προσεγγίσει κάποιο κόμμα. Ποιο είναι αυτό? Στις δημοτικές έχει γίνει κατεξοχήν πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ στις δυνάμεις του ΕΠΑΜ mm-hmm. ανά την επικράτεια να κατέβουν από κοινού. Εμείς έχουμε την εξής άποψη σε σχέση με τις δημοτικές εκλογές. Για μας, όπως ακριβώς είναι και η φιλοσοφία μας συνολικότερη, δεν θέλουμε κανενός είδους συνεργασία σε ναι. επίπεδο κορυφής. Δηλαδή, άντε να αποφασίσουμε με παρατάξεις, εν είδη παρατάξεων, να δούμε
κοιτάξτε πόσα παίρνετε εσείς, πόσα παίρνουμε εμείς, να τα μοιράσουμε έτσι και να τελειώσουμε. Όχι. Εμείς θα την προτείνουμε το εξής. Πρώτον, πρωτοβουλίες πολιτών. Να πάμε στους πολίτες. Οι πολίτες να αναλάβουν τη διαμόρφωση του ψηφοδελτίου με εμάς μαζί. Και όποια δύναμη θέλει μέσα να είναι. Δεν μας νοιάζει. Και δεύτερον, το τι πάμε να κάνουμε στο Δήμο ή στην περιφέρεια. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ δεν είναι αθώα τα πράγματα. Οι δήμαρχοι ή οι περιφερειάρχες που θα εκλεγούν από αυτές τις εκλογές θα κληθούν να φορολογήσουν άγρια τον κόσμο. Και εκεί που δεν θα μπορούν να φορολογήσουν άλλο, να ξεπουλήσουν ότι δεν έχουν και δεν έχουν. Τι θέση παίρνει το αντίο ψηφοδέλτιο απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Άρα, παρόλο που σας έχει κάνει αυτή την προσέγγιση ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχετε ακόμα σκεφτεί τι θα κάνετε. Όχι, θα εξαρτηθεί. Κεντρικά εμείς λέμε ότι κεντρική συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει. Ναι. Και δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε πυρήνα, να το πούμε έτσι, του ΕΠΑΜ, να κρίνει αυτός, ανάλογα με τους σχετισμούς και τις συνθήκες που υπάρχουν κατά τόπους, το πώς θα κατέβει. Πάντα στα πλαίσια αυτής της λογικής. Εσείς όμως, από τη δικιά σας πλευρά, υπάρχει κάποιο κόμμα εντός ή και εκτός Βουλής, αλλά ας πούμε για τα εντός πρώτα, που θα λέγατε ναι σε συνεργασία, εκτός του ΣΥΡΙΖΑ που σας έκανε την πρόταση? Αυτή τη στιγμή όχι, επίσημα σε κανένα πολιτικό κόμμα που υπάρχει εντός Βουλής και εκτός Βουλής δεν υπάρχουν τα εχέγγυα. Και εκτός Βουλής. Που δεν υπάρχουν τα εχέγγυα πολιτικής συνεργασίας, να το πούμε έτσι. Διότι δεν συμφωνούμε σε βασικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το ζήτημα, όπως είπαμε, της εθνικής ανεξαρτησίας. Πέστε μου ποιος άλλος το λέει. Γιατί βεβαίως μπορεί να το παίζουν πατριώτες, υπάρχουν λεγόμενες πατριωτικές δυνάμεις. Αλλά ξέρετε, σε κάθε εποχή το πατριωτισμός επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με την απεινή και τον εχθρό. Όταν το παίζεις πατριώτης, αλλά αποδέχεσαι το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μετεξέλιξη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, το δημοσιονομικό σύμφωνο, να βράσω τον πατριωτισμό σου. Λοιπόν, από την άλλη μεριά υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Εμείς δεν είμαστε ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί. Αρνούμαστε να παίξουμε στην κεντροδεξιά πολυκατοικία ή στην κεντροαριστερή πολυκατοικία ή σε όλες τις παραλλαγές τους. Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε το λαό, να ενώσουμε τους πάντες, πάνω και πέρα από το δεξιά-αριστερά. Όποιος δέχεται να κάνει αυτή τη δουλειά, ανεξαρτήτως αν ανήκει στο ΕΠΑΜ ή όχι, εδώ είμαστε εμείς. Αλλά ξέρετε κανέναν να θέλει να το κάνει? Εμείς δεν έχουμε δει. Παρά το γεγονός ότι έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία διερεύνησης, να το πούμε έτσι, δυνατότητων πολιτικής συνεργασίας, όπου συμμετέχουν διάφορα κινήματα σαν και εμάς αντίστοιχα, να το πούμε έτσι. Συμμετέχει το ΔΙΚΙ, που είναι συνιστόσα, συνισταμένη, δεν ξέρω όπως τα λένε αυτά, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθεί το αριστερό ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ και μια σειρά άλλες πολιτικές δυνάμεις ευρύτερα. Αλλά ακόμη δεν έχει κατασταλέξει απολύτως τίποτα. Διότι και εμείς το θέτουμε ότι πρέπει να γνωριστούμε πρώτα. Δηλαδή, καλό το ταγκό, αλλά για να μάθουμε και να το χορεύουμε σωστά, πρέπει πρώτα να υπάρχουν δύο, τουλάχιστον δύο. Και δεύτερον, να το μάθουμε αφού προβάρουμε τον τρόπο στον κόσμο. Για να πάμε στα σημερινά και για αυτά που βλέπετε εσείς και τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο. Κατά την άποψή σας, η κυβέρνηση τη βγάζει την τετραετία ή όχι? Αυτό εξαρτάται από το αντί ή αντιπολίτευση έχει. Όχι, σύμφωνα με τη δική σας άποψη θέλω. Ναι, εγώ λέω ότι η αντιπολίτευση έχει. Mm-hmm. Εάν μείνουμε στο επίπεδο της αντιπολίτευσης σημερινής, όχι τετραετία βγάζει. Ναι. Πάει και μακρύτερα. Πάει και μακρύτερα. Πάει και μακρύτερα. Για να πάμε όμως στη δήλωση. Αν διεισδύσουμε, αν σπάσει αυτό το πράγμα ο ίδιος ο λαός, τότε όχι απλά δεν βγάζει το 14, ελπίζω, γιατί γι' αυτό παλεύουμε, να τελειώσει όλη η ιστορία του καθεστώτος το οποίο βιώνουμε μέσα στο 14. Δηλαδή δεν υπάρχει σωστή αντιπολίτευση. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι, νομίζω σωστή αντιπολίτευση είναι, γιατί το σωστή είναι από ποια σκοπιά το βλέπεις. Ναι, αν μη είπατε όμως μείνει αυτή η αντιπολίτευση έτσι όπως είναι τώρα, τι βγάζει την τετραετία και παραπάνω? Ναι, η αντιπολίτευση αυτή αντιπολιτεύεται ως προς τα κέρια ζητήματα τους κυβερνώντες? Όχι. Προχθές ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι όποιος προκαλέσει εκλογές θα αναλάβει και την ευθύνη. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Σε αυτούς που απευθύνεται αυτό το διάλογο κάνουν. Είναι ένα διάλογο σκουφών, περίεργο μάλλον, σαν Muppet Show. Είναι ένα είδος διαλόγου, δεν ξέρω, στο Muppet Show, φαντάζομαι, αν το έχετε δει, με τους δύο γέρους. Αυτός ο διάλογος γίνεται στην πολιτική σκηνή. Δηλαδή, είναι ο ένας που ρίχνει ατάκια στον άλλον, που δεν αφορούν κανέναν. Οι εκλογές είναι λύση, εάν ο λαός μέσα από αυτό μπορεί να χειραφετηθεί ή να λυτρωθεί. Και επειδή μέχρι στιγμής, παρά τις τιμένες δημοσκοπήσεις, παρά τη χειραγώγηση, παρά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν
ο λαός επιτρέπει στους μαριονετίστες της επίσημης πολιτικής σκηνής να δημιουργήσουν εφεδρίες ή εναλλακτικά σενάρια για να διασωθεί το καθεστώς. Αυτό είναι η ιστορία. Γι' αυτό δεν θέλουν να πάνε σε εκλογές. Πιστεύετε ότι ο λαός θέλει εκλογές σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο? Ο ελληνικός λαός θέλει να απαλλαγεί από το καθεστώς το ταχύτερο δυνατό. Επειδή αυτή τη στιγμή βλέπει ότι στην υπάρχουσα πολιτική διάταξη δυνάμεων δεν υπάρχει διέξοδος, γι' αυτό δεν τον ενδιαφέρουν οι εκλογές. Από την άλλη μεριά, περιμένει σε την εκλογική αναμέτρηση, για παράδειγμα ευρωεκλογές, γιατί παίρνουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτές οι ευρωεκλογές. Μηνύματος πιο πολύ. Ναι, ακριβώς, ναι, να στείλει ένα ψηφοδιαμαρτυρίας. Και εκεί θα τελειώσει η όποια αυταπάτη έχει. Γιατί θα διαπιστώσει ότι πλέον δεν αρκούν τα μηνύματα διαμαρτυρίας σε αυτό το καθεστώς. Μου είπατε πριν για στημένες δημοσκοπήσεις. Σας την έκανα την ερώτηση, αν πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις. Απολύτως όχι. Ναι, και το ρωτάω αυτό διότι το κόμμα σας δεν ανοιχνεύεται πουθενά σχεδόν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Ναι, δεν είναι γι' αυτό. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις. Έχω εδώ δημοσκόπηση που ανοιχνεύεται το κόμμα σας, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ναι, ναι, δεν είναι. Γιατί είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις? Θα σας πω για ποιο λόγο. Καταρχήν, δημοσκόπηση έχω σπουδάσει. Δηλαδή, ξέρω πώς γίνεται μια δημοσκόπηση. Αν λοιπόν σωστά θέλαν να κάνουν μια δημοσκόπηση και βρίσκουν ότι οι 4 στους 10 απαντούν στο τηλέφωνο και απαντούν με τον τρόπο που απαντούν, τότε σημαίνει ότι το δείγμα σου είναι corrupted, όπως λένε, δηλαδή δεν λειτουργεί. Σημαίνει ότι πρέπει να επανασχεδιάσεις το δείγμα σου. Σημαίνει αργά το ώρες, κόστος μεγάλο. Ποια από αυτές τις εταιρείες θα έδινε τα λεφτά επανασχεδιασμού δείγματος και επαναπροσέγγιση των αποτελεσμάτων όταν διαπιστώνει αυτό το βασικό ζήτημα που είναι κανόνας σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται? Ποια? Καμία. Δεύτερο, οι εταιρείες δουλεύουν ανάλογα με από πού θέλουν να τα πάρουν. Και είναι λογικό, οι ιδιωτικές εταιρείες είναι. Λοιπόν, άρα αυτός που θα τους φέρει δουλειά είναι αυτός που θα έχει και ανάλογη μεταχείριση στις δημοσκοπήσεις. Είτε χρησιμοποιήσουν το δείγμα με συγκεκριμένο τρόπο ή τα ερωτήματα με συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ σας λέω, δείξτε μου μια δημοσκόπηση που έχει γίνει με ελεύθερη επιλογή του κόσμου. Θέλω να πω ότι δηλαδή, δεν είναι προκαθορισμένα το τι θα ψηφίσεις ή το τι θα κάνεις, αλλά ελεύθερα. Να σας πω κάτι. Έχω μπροστά μου μία δημοσκόπηση που μου δώσανε οι συνεργάτες μου πριν, που διενεργήθηκε σε δείγμα 2.100 ατόμων στο διάστημα 4 έως 23 Νοεμβρίου του 2013 στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Πληθυσμός περίπου υπολογίζουν 4 εκατομμύρια. Ναι. Από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Τμήμα Στατιστικής Επιστήμης, με υπεύθυνο τον πρόεδρο του τμήματος, καθηγητή Επαμηνών Δαπανά, και δημοσιεύθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Ε, την 5η 28/11 του 2013. Ναι, αυτή λοιπόν η δημοσκόπηση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι λέει σε συγκεκριμένη ερώτηση, και έχω εδώ print screen από τη τηλεόραση, ποιο από τα μικρά κόμματα που στηρίζουν την επιστροφή στη δραχμή θα μπορούσατε να ψηφίσετε στις ευρωεκλογές του 2014. Ερώτηση. Και φαίνεται στην Αττική, εσείς λαμβάνετε, ΠΑΜ, Καζάκη συγκεκριμένα, το βλέπετε εδώ, σας το δείχνω, 7,1%. Το γνωρίζετε. Υπόψη μου, αυτή είναι στημένη δημοσκόπηση κατά την άποψή σας? Καταρχήν δεν ξέρω εγώ τα δεδομένα που υπάρχουν. Ο Αλαβάνος 5,7. Εσείς συγκεκριμένα στην Αττική παίρνετε 7,1 και στη Θεσσαλονίκη 3,8. Ναι. Δεν είναι μικρός αριθμός. Σας δείχνει εντός της Βουλής. Ναι. Άλλες δημοσκοπήσεις όμως δεν σας ανοιχνεύουν καθόλου σαν κόμμα. Μα δεν μπαίνει καν το ερώτημα. Προσέξτε, κάνουμε και τις δικές μας μετρήσεις και το δικό μας τρόπο εκτίμησης του κόσμου, το τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εγκυμονείται μια πολύ μεγάλη πολιτική μεταβολή, ανάλογη με αυτή που είδαμε στις τελευταίες εκλογές στην Ιταλία με τον Πέπε Γκρίλο, όπου το 0,5 ξαφνικά γίνει 25%. Σωστά. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα εκδηλωθεί με τον συγκεκριμένο τρόπο και με τους ίδιους όρους. Εμείς τι κάνουμε? Εμάς τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει όχι απλά να εμφανιστούμε στο κοινοβούλιο για να λάβουμε μέρος στην πρόζα που παίζεται στο κοινοβούλιο. Γιατί είναι μια πρόζα. Το κοινοβούλιο δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καμία λειτουργία. Άλλοι αποφασίζουν, άλλοι επιβάλλουν. Λοιπόν, θέλουμε να ανατραπούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σε βάρος της χώρας και του λαού οι μνημονιακές δυνάμεις, να τις πούμε έτσι, ή αυτοί τουλάχιστον που έχουν υπογράψει τις δανειακές συμβάσεις και τα αρέστα. Εάν δεν μπούμε σε μια διατροχιά, δεν έχει κανένα νόημα οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, οποιαδήποτε συμμετοχή στο κοινοβούλιο ή μη. Άρα εμάς μας ενδιαφέρει τι? Να καταλάβει ο κόσμος ποιο είναι το διακύβευμα. Και εμένα με ενδιαφέρει
προσωπικά, αν θέλετε, εάν είναι διατεθειμένος ο κόσμος, αν χρειαστεί να δώσει μάχη για το τούτη τη χώρα. Γιατί έτσι εύκολα τα πράγματα δεν πρόκειται να λυθούν. Να πάμε λοιπόν, σε εθνικό ακροτηριασμό. Τώρα που κατευθεία. Λέτε για μάχη, να πάω στις διαδηλώσεις και να σας ρωτήσω, είναι εκτός ατζέντας αυτή η ερώτηση, δεν την είχαμε υπολογίσει σήμερα με τους συνεργάτες μας, και να σας ρωτήσω τι θεωρείτε μάχη. Μάχη θεωρείτε αυτές, θεωρείτε τις διαδηλώσεις που γίνονται ή που γινόντουσαν, γιατί τώρα το τελευταίο καιρό δεν κατεβαίνει κόσμο στις διαδηλώσεις, μην ξεγελιόμαστε. Το βλέπω και εγώ και όποιον συνάδελφο να ρωτήσετε που πηγαίνουν κάτω και καλύπτουν τις διαδηλώσεις. Δεν κατεβαίνει ο κόσμος. Αυτό όμως που γινόταν και πάλι πριν από 2 ή 3 χρόνια, που κατέβαινε ο κόσμος στις διαδηλώσεις, που πέφτανε τα δακρυγόνα, που ήταν 100 άτομα που πετάγαν τις μολότοφ και δημιουργούσαν όλη αυτή τη σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις έτσι ώστε να πετάξουν τα δακρυγόνα και να διαλυθεί η διαδήλωση. Για πείτε μου, τι διαδηλώσεις ήταν αυτές. Να σας πω κάτι. Όταν λέτε μάχη, φαντάζομαι εννοείται κάτι άλλο. Προφανώς. Μιλάμε για πολιτική μάχη. Πολιτική μάχη πολιτική δίνεται με του κόσμου μάχη από το δρόμο. Πολιτική μάχη του κόσμου του ίδιου. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι χρειάζεται μια δική του οργάνωση τέτοια, ώστε να υπερασπιστεί το σπίτι του, τη γειτονιά του, την πόλη του, τη χώρα του συνολικά. Τέτοια μάχη εννοώ. Και αυτή δεν είναι απλά η διαδήλωση να κατέβουμε κάτω να φάμε χημικά να δούμε τι γίνεται. Όχι. Αυτό είναι μάχη για σας. Όχι. Για μένα ήταν μια προσπάθεια διαμαρτυρίας του κόσμου, εν πολύ αυθόρμητη όταν μιλάμε με το μεγάλο κίνημα των πλατιών που έγινε, που όμως δεν κατέληξε πουθενά, γιατί πολύ απλά δεν είχε συγκεκριμένη πολιτική στόχευση. Δηλαδή, τι να κάνει, τι έπρεπε να κάνει. Έφτασε ο κόσμος, διαμαρτύρηθηκε κτλ., αλλά δεν υπήρχε μετά. Δεύτερο, δεν είχε οργάνωση. Δηλαδή, πολλές φορές κινδύνεψε η πλατεία να τεμαχιστεί και να συγκρουστεί αναμεταξύ της. Η κάτω πλατεία, η πάνω με την πλατεία. Πάνω πλατεία τα θυμάμαι. Ιστορίες, ναι. Λοιπόν, για γρήγορα και ολοκληρωτικά. Δίσανε μέσα σε αυτόν τον κόσμο στοιχεία, και το βάζω εισαγωγικά, τα οποία ας πούμε ήταν. Θυμάμαι τότε δημιουργούσαν φασαρίες, εσκεμμένα. Βεβαίως, βεβαίως. Υπήρχαν προβοκατόρικα στοιχεία όλων των ειδών. Ακομμάτιστοι κομματικοί μηχανισμοί. Δηλαδή, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά οι μάχες που δίνονταν στην κάτω πλατεία για να ακουστεί μια αιρετική άποψη, ναι, που δεν ήθελε, για παράδειγμα, ο ακομμάτιστος μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ και του Ανταρσία που είχε μπει μέσα για να ελέγξει την κάτω πλατεία. Την έλεγξε και τελικά αφυδατώθηκε, διαλύθηκε, έφυγε ο κόσμος. Όπως υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι προσπαθούσαν να γατζωθούν τον κόσμο που βρισκόταν εκεί. Βεβαίως. Στο κόμμα τους ή οπουδήποτε. Με αυτό προηγουμένως είπα. Δηλαδή υπήρχε ένα παιχνίδι το οποίο τελικά αφυδάτωσε όλο αυτό το πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν μια οργάνωση. Τι οργάνωση είναι αυτή? Πρώτον, που να δέχεται τον κόσμο όπως είναι. Όχι να του λέει, κοίταξε να δεις κάτι φίλε μου, γίνε αριστερός. Όχι, δεν είσαι αρκετά αριστερός, γίνεται πιο αριστερός. Λοιπόν, ή ξέρω εγώ, να πεις απεταξάμιν όλες τις πολιτικές διαδικασίες κλπ. Ή μπες στη λογική πολιτικής αδιαφορίας. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να δέχεις τον κόσμο όπως είναι. Εάν αυτό προσδιορίζεται δεξιός, δεν παίζει κανένα ρόλο. Ή αυτό προσδιορίζεται αριστερός, δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι πώς στρατεύεται για να σωθεί η χώρα. Να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει ή αν θα κυβερνήσει τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ φοβάμαι ότι θα περάσουμε και αυτή τη δοκιμασία. Ότι θα κυβερνήσει τη χώρα. Για 2 μήνες. Για 2 μήνες, γιατί το λέτε αυτό? Γιατί μέσα σε. Εγώ πιστεύω τις πρώτες μέρες. Αλλά γιατί θα υπάρξει η ανοχή. Η γνωστή ανοχή. Δηλαδή, αφού ψηφίσαμε μέρα γεράτα. Συγγνώμη για την γεράτα, εντάξει, σας ανεχτούμε 1-2 μήνες. Λοιπόν. Αλλά σας λέω ότι από τις πρώτες μέρες θα κριθεί από το εάν μια τέτοια κυβέρνηση, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα αναδειχθεί, αν θα αναδειχθεί μέσα από τη Βουλή, την υπάρχουσα, ή αν θα γίνουν εκλογές. Και αν από τις εκλογές, με ποιες δυνάμεις, γιατί δεν φαίνεται να έχει αυτοδυναμία και μακάρι να μην αποκτήσει ποτέ. Μπουχτίσαμε τις αυτοδυναμίες, τις είδαμε δεκαετίες ολόκληρες. Με ποιες δυνάμεις θα συγκυβερνήσει, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά από το πρώτο 24ωρο θα φανεί το μεγάλο δίλημα. Το δίλημα θα είναι το εξής, που το ταλανίζει και τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα τεινάξω όλα στον αέρα και θα καλέσω τον κόσμο στους δρόμους να υπερασπιστούμε τα αυτονόητα, ή θα κάνω ό,τι κάνανε και οι άλλοι και θα δέσω σιδεροδέσμιο το λαό. Επειδή την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την ξέρουμε, δείγματα γραφής έχει δώσει. Εσείς δηλώσετε τον τρόπο που το πολιτεύεται παντού. Εσείς πέστε μου, σε αυτό το δίλημα, που θα είναι το πρώτο 24ωρο δίλημα, γιατί θα πρέπει να πάρει αποφάσεις, αν στραφεί και θα έρθει με ρήξη με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και των δανειστών της χώρας ή όχι. Αυτό είναι το βασικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ως τουλάχιστον όσα στελέχη έχουν έρθει σε αυτή την εκπομπή, ότι θα το σταματήσουν το δανεισμό. Το να σταματήσουν. Ακόμα και αν συγκρουστούν με πολύ δυνατά συμφέροντα. Ακούστε. Το δηλώνουν. Όχι, αυτή η δήλωση δεν είναι δηλώση. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό είναι σύνθημα. Είναι σαν να μου λέτε, έχω ένα εκτροχιασμένο τρένο και εγώ σας λέω, μην ανησυχείς, θα το σταματήσω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει το πώς. Και εκεί δεν απαντάει κανένας. Ή μάλλον εντάξει, όποτε βρεθεί στη δυσκολία, όταν λέτε, το ρίχνουμε την μπάλα στην κερκίδα. Δηλαδή, θα κάνουμε μια ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη τύπου 53, mm-hmm. όπου οι Ευρωπαίοι, σαν καλές νοικοκυρούλες, θα δεχτούν να μας σβήσουν τα χρέη. Είμαστε τρελοί. Ξέρουμε σε τι ζούμε. Είμαστε στον πλανήτη, αυτό πατάμε εδώ. Έχουν αρχίσει, κύριε Καζάκη, να έρχονται και οι πρώτες ερωτήσεις. Σε λίγο θα αρχίσω, κυρίες και κύριοι, να διαβάζω τις ερωτήσεις σας προς τον κύριο Καζάκη. Θέλω να σας ρωτήσω, παράλληλα με τους τηλεθεατές, η κίνηση των 58, όπως σας φαίνεται. Δηλαδή, έχει συνδεθεί με την προσπάθεια ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς, ίσως όμως και με τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Κάποιοι όμως, να σας πω, το ρεπορτάζ το δικό μου λέει, ότι έχουν διαρρεύσει πως ίσως να γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου να αποδυναμωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την κίνηση των 58 κλπ. Την έχετε ακούσει σε αυτή την κίνηση? Εγώ δεν νομίζω ότι κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή από τους 58, mm-hmm. διότι όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Εκτός αν πάρει τον κύριο Τατσόπουλο. Σοβαρή απώλεια για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τι είναι οι 58? Πέστε μου, πάτε μου έναν προς έναν. Όχι, μην ρωτάτε εμένα, εγώ σας ρωτάω. Ρητορική. Ναι. Ερώτηση, είναι ρητορική. Οι καλοταϊσμένοι με εξαιρετικά εδέσματα εξ Ευρώπης, με χρηματοδοτήσεις από τα Υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διανόηση, επώνυμη διανόηση, η οποία αποδείχτηκε πόσο τζούφια είναι όταν τη χρειάστηκε ο λαός. Πέστε μου, ποιον απασχολεί στον κόσμο το τι θα κάνουν οι 58, με εξαίρεση τα γνωστά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τους καναλάρχες που σπονσάρουν την κίνηση των 58. Αν σταματήσουν τα κανάλια αυτά να ασχολούνται με τους 58, δεν θα ασχοληθεί μαζί τους ούτε η μάνα τους. Κανέναν δεν αφορά. Η Χρυσή Αυγή τι είναι για σας? Είναι ένα νεοναζιστικό, νεοφασιστικό μόρφωμα, το οποίο έχει ρίζες στον υπόκοσμο της χώρας, με μια όμως διαφορά. Κατόρθωσε και έγινε και φούσκωσε, καθότι το σύστημα επιμέλος από την εποχή που την πρόβαλε δεόντως, όταν έκανε εκστρατείες ενάντια στους λαθρομετανάστες σε κακοπαθημένες περιοχές των Αθηνών, όπως η παλιά μου γειτονιά, ο Άγιος Παντελεήμονας, και μάλιστα κατ' εντολή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επί Χρυσοχοίδη και μετά, την πρόβαλε με μόνο στόχο να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος στην υπάρχουσα πολιτική κατάσταση. Γιατί ξέρετε, το έξυπνο, ένα επιτελείο, αν θέλει να ελέγξει τις καταστάσεις, η έξυπνη στάση από αυτούς δεν είναι να θωρακίσει τη μια πλευρά, αλλά να δημιουργήσει έναν αντίπαλο που θέλει. Έτσι δημιούργησε έναν αντίπαλο, ο οποίος φάνηκε πόσο ξεβράκωτος είναι. Όταν το σύστημα στράφηκε εναντίον του, σήμερα τρέμουν τον εισαγγελέα. Ζούνε με το φόβο του εισαγγελέα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτοί που ψήφισαν Χρυσή Αυγή το κάνουν συνειδητά? Μάλλον και ψηφίζουν, γιατί ακόμα εξακολουθούν. Το κάνουν συνειδητά ή από αντίδραση? Νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία ήταν του Άισιχτερ. Δηλαδή ήταν η τακτική του Άισιχτερ. Εγώ αυτό που άκουσα στις εκλογές, αλλά και μετά τις εκλογές, για όσους ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή, ήταν το ότι να τους ψηφίσουν να μπουν μέσα, να τους βαρέσουν. Να δίνουν τους πολιτικούς. Λοιπόν, δεν τους ψηφίσαν για να φορέσουν γραβάτα και κουστούμι για να καθίσουν εκεί. Δεν τους ψηφίσαν για να δουν ότι μιλάμε για υπόκοσμο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής. Αυτός ο κόσμος κιόλας αρχίζει να υποχωρεί από τη Χρυσή Αυγή, παρά το γεγονός ότι βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ξέρετε γιατί τα λέω αυτά για τις δημοσκοπήσεις? Γιατί εγώ κυκλοφορώ συνέχεια στον κόσμο. Δεν είμαι από αυτούς που είμαι σε ένα γραφείο και ασχολούμαι. Δεν είστε ο μόνος που δεν πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις. Και άλλα στελέχη κομμάτων, εξοκοινοβουλευτικών κομμάτων, αυτό λέω. Όχι, το πιστεύουν, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν την πραγματικότητα. Κοιτάξτε, αλλά να δείτε, όταν σου δείχνει. Μία ότι τάση όμως δεν μπορούμε να πούμε. Μπορεί, ναι, βεβαίως. Κάποιες τάσεις βεβαίως μπορεί να τις πάρεις υπόψη. Λοιπόν, εγώ απλά λέω το εξής, ότι ένα 10% η φασιστική ακροδεξιά στην Ελλάδα υπήρχε πάντα. Τα υπολείμματα των ταγματαλιτών, των μπουραντάδων,
των οργανώσεων της ΧΗ, των οργανώσεων που σκότωσαν το Λαμπράκι, χρηματοδότησαν την επίσημη ασφάλεια μέχρι προσφάτως, της ΕΠΕΝ, όλο αυτό το τυχοδιοκτών που γέννησαν έναν Βορύδη, που τον έχουμε και σήμερα παραλίγο να τον έχουμε υπουργό. Όλα αυτά τα πράγματα υπήρχαν στην Ελλάδα. Είναι κατάλημα το γεγονός, το γεγονότος ότι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η κάθαρση στην Ελλάδα που λέγαμε κάθαρση δοσιλόγων. Σταμάτησε το 1945. Μόνο με τους πρωθυπουργούς και κάποιους βασανιστές. Δεν έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο να γλιτώσουμε από τον δοσιλογισμό σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχει γίνει, κρατάω τη φράση σας αυτή, ότι δεν έχει γίνει κάθαρση των. Των δοσιλόγων στην Ελλάδα. Ναι, γι' αυτό μας κυβερνάνε ακόμη. Με τα συσίτια όμως που γίνονται για Έλληνες, που οργανώνει η Χρυσή Αυγή, συμφωνείτε σε αυτό ή διαφωνείτε? Πώς σας κίνηση? Εγώ διαφωνώ, πρώην κυρία, το γεγονός ότι υπάρχουν συσίτια. Προς τους Έλληνες. Όχι προς Έλληνες. Γενικά. Τι, να μην το συσίτιο, ο μόνος που δικαιούται να κάνει συσίτιο, γιατί είναι αυτός η κοινωνική του αποστολή, είναι η Εκκλησία. Θα πάμε και στην Εκκλησία. Έτσι, ναι. Και θα σας ρωτήσω αν είναι φιλανθρωπία. Αν έχει σωστό ρόλο σήμερα στη χώρα. Όχι, δεν θέλω να μπω σε αυτό το ζήτημα, θα το πούμε αυτό. Απλά τι λέω. Στο συσίτιο στιγματίζεται ο άλλος. Τι σημαίνει συσίτιο? Σημαίνει φιλανθρωπία. Εγώ μπορώ, εσείς ανίκανος. Ναι, αλλά αν ρωτήσουμε τον κόσμο έξω και του πούμε συμφωνείς ή διαφωνείς να τρως φαγητό, τι θα σου πει? Ότι δεν είναι το να τρως φαγητό, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Το στομάχι μου τι λέει. Συγγνώμη, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Όπως για παράδειγμα τα δίχτυα κοινωνικής αλληλεγγύης που κάνουν αυτό το πράγμα λέγοντας το εξής. Η διαφορά μας είναι ότι εγώ είμαι ακόμη τυχερός να έχω μια δουλειά και εσύ είσαι άνεργος όπως το 1/3 αυτή τη στιγμή το απασχολούμενο δυναμικό της χώρας. Ωραία. Έλα να βοηθήσεις στην κοινωνική αλληλεγγύη και σε ανταμοιβή. Πάρε τα τρόφιμα για την οικογένειά σου. Αλλά έλα βοήθεια. Βάλε πλάτη. Έλα μπέσα μέσα σε αυτή την ιστορία. Να βοηθήσεις και εσύ άλλους. Όχι να είσαι ο κακομύρης, ο αναξιοπαθής που τον φέρνουν εδώ με τη στάμπα στο κούτελο για να του δώσουν, επειδή οι υπόλοιποι που είναι καλά και ματσωμένοι και πάρτε εσύ που είσαι αναξιοπαθής. Γι' αυτό διαφωνούμε με τα ζητήματα φιλανθρωπίας αυτού του τύπου. Από εκεί και πέρα, δύο φορές διαφωνούμε όταν ο άλλος ζητάει και εθνολογική καταγωγή. Να σας πω και διαφορετικά. Το ποιος είναι Έλληνας σήμερα καθορίζεται από αυτό που έλεγε ένας σοφός νομοδιδάσκαλος και που τα μαθαίναμε, αν θες, από τα αρχαία χρόνια, από το κατά πόσον σηκώνει την πρόκληση υπεράσπισης πατρίδας του. Αυτός είναι Έλληνας. Όταν απειλείται η πατρίδα, ποιος τρέχει να την υπερασπιστεί. Αυτός ο υπόκοσμος, ο υπόνομος, όχι απλά δεν έχει καμία σχέση με την υπεράσπιση πατρίδας, αλλά προσπαθεί κατ' εικόνα και ομοίωση να φτιάξει τους Έλληνες. Συγγνώμη, εκτροφής σκυλιών ράτσας δεν θα γίνουμε στην Ελλάδα. Να πάω στο ΕΠΑΜ τώρα που έχει ενδιαφέρον και τα κεντρικά αιτήματα, αλλά και τους στόχους και να τους συζητήσουμε. Βεβαίως. Λέτε, ως κεντρικό αίτημα του ΕΠΑΜ είναι μη αναγνώριση του δημόσιου χρέους. Σταματάμε να πληρώνουμε δάνεια που έχουμε πληρώσει διπλά και τρίδιπλα και που ξοδεύτηκαν κυρίως για την εξυπηρέτηση ιδιωτελών συμφερόντων. Είναι κατανοητό, λέτε από κάτω, να διεκδικήσει η χώρα την κυριαρχία της από το Δούνου του την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να πάρει πίσω ο λαός με την πάλη του όλα όσα αρπάξανε οι ντόπιοι και ξένοι επικυρίαρχοι. Διαβάζω και το τρίτο για να σας κάνω την ερώτηση. Συνεχίζεται. Ρήξη των σχέσεών μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πρώτο βήμα την έξοδο από τη ζώνη του ευρώ και την υιοθέτηση εθνικού κρατικού νομίσματος. Η καθιέρωση εθνικού κρατικού νομίσματος και όχι απλά η επιστροφή στη δραχμή, άλλο η επιστροφή στη δραχμή και άλλο το κρατικό νόμισμα, είναι προϋπόθεση για την άρνηση αναγνώρισης και της μη πληρωμής του χρέους και αναγκαία εφετηρία για την ανασύνταξη της παραγωγικής βάσης της χώρας και την αναδιανομή του πλούτου υπέρ των ασθενέστερων. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Είστε στην κυβέρνηση, κύριε Καζάκη, αυτή τη στιγμή όπως είναι τα πράγματα και κάθεστε απέναντι από τον Τόμψεν και τους άλλους δύο. Ναι. Τι είναι το πρώτο πράγμα που τους λέτε? Το πρώτο πράγμα, αν θα είναι στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια, όπως είμαστε τώρα. Ή είστε υπουργός οικονομικών, σας το λέω ευθέως. Κάνουμε αυτή την προϋπόθεση και τους έχετε απέναντι. Τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα τους λέγατε? Ή έβγαινε το ΕΠΑΜ κυβέρνηση. Να παραδώσουν αμέσως όλα τα στοιχεία που έχουν παρακρατήσει από το ελληνικό δημόσιο και όλα τα έγγραφα και οι συμφωνίες που έχουν γίνει κάτω από το τραπέζι. Εάν δεν παραδοθούν, να διαταχθεί άμεσα η βίαιη προσαγωγή όλων των στοιχείων που διαθέτουν, χειροπέδες και persona non grata. Χειροπέδες στην Τρόικα εννοείται. Ναι, ναι. Μάλιστα.
persona non grata, δηλαδή στο αεροπλάνο κατευθείαν, με χειροπέδες, αφού παρακρατηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους, όλα, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, όχι τίποτα άλλο. Έτσι. Και σύν το γεγονός ότι αυτή είναι παράνομη. Με βάση την εύνομη λειτουργία του νόμου στην Ελλάδα, που δεν την έχουμε βεβαίως, έχει καταληθεί με πραξικόπημα από τις 6 Μαΐου 2010 και μετά. Έχουμε καθεστώς ανομίας στην Ελλάδα. Αυτοί οι κύριοι δεν έχουν κανένα λόγο να υπάρχουν εδώ, να πηγαίνουν στα Υπουργεία, να παίρνουν στοιχεία για τα οποία δεν έχει πρόσβαση ο Έλληνας πολίτης. Να διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα και οτιδήποτε άλλο. Να έχουν κλείσει συμφωνίες πάνω και κάτω το τραπέζι, οτιδήποτε. Θα φυλακιστούν όσοι από αυτούς κριθούν ένοχοι παραβίασης βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου, συμπεριφοράς και στάσης απέναντι σε κράτος. Αυτός που δηλώνει ότι κάνει δηλώσεις για το πώς πρέπει να καθοριστεί μια συγκεκριμένη πολιτική σε ένα κράτος και αυτό αφορά οδηγία προς εκεί, παραβιάζει μια βασική αρχή που λέγεται εθνική κυριαρχία. Και αυτός οφείλει να δικαστεί. Λοιπόν, κρατάω αυτό που μου απαντήσατε, που μου είπατε ότι θα περνούσατε χειροπέδες στην Τρόικα αν μπορούσατε να το κάνετε. Λοιπόν. Δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Το κόστος εσείς, εάν θα το κάνατε αυτό ή αν θα μιλούσατε με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε αυτούς, σε εισαγωγικά όπως θεωρείτε εσείς, ή στους δανειστές όπως λέμε εμείς. Το κόστος το έχετε υπολογίσει? Δηλαδή αυτοί τι θα μπορούσαν να κάνουν εκείνη τη στιγμή στη χώρα? Τίποτα απολύτως δεν μπορούσαν να κάνουν. Τίποτα. Τίποτα. Πώς το ισχυρίζεστε αυτό? Γιατί διότι πολύ είναι απλό, πολλοί που τρέμουν μπροστά στην Τρόικα και λένε ότι έχει τόση δύναμη και η Τρόικα αλλά και όλα αυτοί που βρίσκονται πίσω από την Τρόικα. Οπότε δεν θα μπορούσε κανείς να αντισταθεί στις θελήσεις της Τρόικα. Τρεις κατηγορίες ανθρώπων τρέμουν μπροστά στην Τρόικα. Πρώτον, οι αχειράνθρωποι της Τρόικας. Αυτοί που εμφανίζονται, ότι δήθεν εμφανίζονται για τον τόπο κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα είναι η βιτρίνα της Τρόικας στην Ελλάδα. Υπουργοί, παραυπουργοί κτλ. Δεύτερον, αυτοί που τρέμουν την Τρόικα είναι αυτοί που έχουν πολλούς σκελετούς στον ντουλάπι και φοβούνται μην αυτά βγουν στην επιφάνεια. Και τρίτον, είναι ο ιδιώτης, με την αρχαιοελληνική έννοια. Τι σημαίνει ο ιδιώτης? Ο ανόητος. Δηλαδή αυτός που δεν καταλαβαίνει πώς παίζονται τα παιχνίδια σε διεθνή σκηνή και στη διεθνή οικονομία. Εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται το 1992, αν θυμάμαι καλά, η Γκάνα να εφαρμόσει ακριβώς αυτή την πολιτική που σας λέω απέναντι στον Δέλτα Νιτάφ και στους ξένους δανειστές? Ανάμεσά τους η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία. Σύλληψη από πομπή. Και αυτό εξανάγκασε αυτές τις χώρες να την καλέσουν στο Παρίσι, την Γκάνα, για να καταλάβουμε για ποια χώρα μιλάμε τώρα, έτσι. Την Γκάνα να πάει στο Παρίσι και να τη σβήσουν περίπου τα 2-3 των χρεών, με πρώτη την Νορβηγία που τη χάρισε όλα τα χρέη. Λοιπόν, γιατί η Γκάνα, ένα πολύ μικρό κρατήδιο σε κατάσταση πραγματικά γενικευμένης καταστροφής και εμφυλίου, μπόρεσε και το έκανε, ενώ η Ελλάδα δεν μπορεί? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Να σας το πω διαφορετικά. Γιατί η Ισλανδία κατόρθωσε και το έκανε, βάζοντας το εδόλιο του κατηγορουμένου και δικάζοντας και τους πρωθυπουργούς της, οι οποίοι αποδέχτηκαν αυτές τις λύσεις, και απέναντι σε μια Ολλανδία, σε μια Γερμανία, σε μια Ρωσία και σε μια Βρετανία? Γιατί όλες αυτές τις δυνάμεις χάσανε από το γεγονός ότι η Ισλανδία αρνήθηκε να πληρώσει το χρέος κάτω από την απέτηση του λαού της. Δεν είστε υποστηρικτής της επιστροφής στη δραχμή, αλλά θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει υιοθέτηση εθνικού κρατικού νομίσματος. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος που το πιστεύει αυτό, ότι πρέπει να βγούμε από το ευρώ, ενώ αν αυτό το έλεγε κάποιος πριν από 2,5-3 χρόνια μπορεί να του πηγαίνει τον εισαγγελέα στο σπίτι, στον αλήθεια. Όμως, επισήμως το ευρωβαρόμετρο λέει 35% του ελληνικού λαού είναι υπέρ του να φύγει από το ευρώ. Να φύγει από το ευρώ. Εάν φύγει η χώρα από το ευρώ, ναι, όχι όμως από την ευρωζώνη, να φύγει και από την ευρωζώνη. Βέβαια, δεν γίνεται διαφορετικά. Όχι, με συγχωρείτε. Δικό μου λάθος. Να φύγει από το ευρώ, αλλά να φύγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ο τρόπος που οικοδομείται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνάδει με καμία αρχή δημοκρατίας ή κοινοβουλευτισμού. Δηλαδή, η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας όπως οικοδομείται σήμερα στερεί το δικαίωμα σε έναν λαό να αυτοκυβερνηθεί, έστω και με τον παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή, με τον τρόπο που ξέραμε μέχρι πρόσφατα, κοινοβουλευτικά.
Και με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να έχουμε μια άλλη άποψη για το πώς ήταν η Ευρωπαϊκή, πώς ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αλλά στην υπάρχουσα δεν έχουμε κανένα. Αν γίνει αυτό, κύριε Καζάκη, δεν κινδυνεύει να απομονωθεί η χώρα? Όχι, κάθε άλλο. Όχι. Μα τότε είναι που θα κερδίσει. Για ποιο λόγο? Για τον απλούστατο λόγο το ότι στερήθηκε αυτή τη στιγμή με την ένταξη της στο ευρώ και νωρίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στερήθηκε όλες τις δυνατότητες που είχε να αναπτύξει οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Έφτασε στο σημείο να είναι μονοκαλλιέργεια, προσαρτημένη περιφέρεια τη λένε, και έχουν δίκιο, γιατί μέχρι την κρίση ο κύριος εμπορικός ή οικονομικός εταίρος της Ελλάδας κατάντησε να είναι η Ευρωζώνη, τα 15-17 χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό είναι κατάντια για μια χώρα με τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα, άσχετα με το γεγονός ότι βεβαίως μας οδήγησαν σε τρομακτικό πρόβλημα. Άρα λοιπόν, το να φύγουμε από εκεί θα μας δώσει τη δυνατότητα να συμπτύξουμε συμμαχίες και να συνεργασίες με πάρα πολλές χώρες του κόσμου, που σήμερα δεν μπορούμε. Και το χειρότερο ποιο είναι? Τώρα μες στην κρίση έχουμε γίνει και κράτος παρίας. Δηλαδή, πολλοί, μα επισήμως οι δυτικοί εταίροι μας ονομάζουν και failed state. Η κρίση είναι αληθινή ή τεχνητή? Κοιτάξτε, είναι αληθινή. Σαφέστατα είναι. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα του παγκόσμιου συστήματος που έχει τα χαρακτηριστικά. Ήμουν από τους πρώτους που το ανέλησα σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες και το παρακολουθώ ως έχει. Αυτό όμως είναι διαφορετικό από τις πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης. Οι πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης οδήγησαν την κατάσταση εδώ που την οδήγησαν. Επίσης, διαβάζω στα κεντρικά αιτήματα του κόμματος, του ΕΠΑΜ, εθνικοποίηση των μεγάλων τραπεζών με πρώτη τράπεζα της Ελλάδος και έλεγχο στη διακίνηση κεφαλαίων. Δηλαδή, να μην υπάρχει ιδιωτική τράπεζα. Όχι, όχι. Τι εννοείτε με αυτό? Εμείς λέμε εθνικοποίηση των βασικών τραπεζών. Mm-hmm. Δηλαδή, το λεγόμενο συστημικών τραπεζών. Μάλιστα. Και δεύτερον, πρώτη διακίνηση της τράπεζας Ελλάδος. Πού θα ωφελήσει αυτό? Πρώτη διακίνηση να μάθουμε πώς το έχετε τι σκεφτεί. Έγινε το χρήμα. Πού πήγαν τα λεφτά? Άμα δεν τις εθνικοποιήσεις, που σημαίνει αν δεν πει καθαριστής μέσα συνοδεία εισαγγελέα, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Πρώτα και κύριε, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Διότι, να το πούμε έτσι, το αυγό του φιδιού εκολάπτεται και γεννιέται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι απλά προεκτάσεις του προβλήματος. Εννοώ οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Το δεύτερο βασικό είναι, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Τι κάνουμε με τα χρέη του κόσμου? Εξ αντικειμένου δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Άρα θα πρέπει να διαγραφούν. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση, αν ήσασταν μέλος της κυβέρνησης, θα πετούσατε να διαγραφούν τα δάνεια? Τον μικρομεσαίο, κοιτάξτε, τα δάνεια που αφορούν ελευθεροεπαγγελματίες, ατομικούς παραγωγούς ή ατομικές επιχειρήσεις, αγρότες, ξεχνάω κάποιον, αυτή την κατηγορία που είναι 13,5 δις, εγώ θα τα διάγραφα αυλεπή. Αυλεπή. Γιατί αυτοί πρέπει να σταθούν στα πόδια τους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεύτερο, στο κομμάτι εκείνο που αφορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις, που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πάνω, το κομμάτι που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα το πάγωνα. Μέχρι να ξεδιαλύνουμε τι είναι το χρέος. Είναι θαλασσοδάνειο, δεν είναι, είναι προνομιακή συμφωνία, τι κρύβεται άλλο. Και στις μεγάλες επιχειρήσεις θα έβαζα τον εισαγγελέα. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα. Επειδή τουλάχιστον με αυτά τα τρία τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι στιγμής, τέσσερα ίσως είναι, μία πάτε κόντρα στις τράπεζες, δύο κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Φαντάζομαι ότι υπολογίζετε στη στήριξη του κόσμου. Mm-hmm. Πάτε όμως κόντρα στις τράπεζες, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και ρωτάω, πώς, με τι δύναμη θα πάτε να κάνετε όλη αυτή την αντιπολίτευση απέναντι στο συστημικό? Γιατί είναι συστημικό αυτό, όλα αυτά είναι συστημικά. Δηλαδή, δούνου του, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα βάζατε εισαγγελέα στις τράπεζες. Πώς θα στηρίξετε, για παράδειγμα, το κόμμα σας, με τι δύναμη? Αυτό θέλω να ρωτήσω. Με τη δύναμη που δημιουργείται αυτή τη στιγμή με την οργάνωση του λαού. Χωρίς αυτό γιατί, δεν μπορεί να γίνει πολιτική. Για να γίνω κατανοητός ότι συγκρούεστε με τα μεγαλύτερα συμφέροντα. Βεβαίως. Αυτό κάνετε ουσιαστικά. Ναι. Να συνεχίσω με τα αιτήματά σας. Επειδή κάποιοι θεωρούν ως προνόμιο της αριστεράς το να συγκρούονται με τα μεγάλα συμφέροντα.
Εγώ, για παράδειγμα, χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα έναν δεξιότατο δεξιό, θατσερικό τόρι, έτσι, για να καταλάβουμε, τον κύριο Φάρατζ, ο οποίος ξετίναξε κυριολεκτικά τον κύριο Σαμαρά, ακριβώς από τις θέσεις που υποστηρίζω και εγώ. Να, η ποια είναι η διαμορφία του ΕΠΑΜ. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτά είναι αιτήματα της αριστεράς ή της δεξιάς. Εμείς θεωρούμε ότι είναι αιτήματα λαϊκά. Αν θέλει να επιβιώσει ο λαός, θα πρέπει να το κάνει πράξη αυτό το πράγμα. Και αν θα πρέπει να το, για να το κάνει πράξη, πρέπει να ενωθούν δεξί και αριστερά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα και να μου απαντήσετε σε αυτό, αν θέλετε. Μπορεί να χρειαστείτε, για παράδειγμα, χρήματα. Ναι. Το κόμμα σας. Βεβαίως. Για παράδειγμα. Και θέλετε να πάτε σε μια τράπεζα να πάρετε χρήματα. Βεβαίως. Η πολιτική όμως η δικιά σας είναι να στείλετε τον εισαγγελέα στις τράπεζες. Πού σας θα δώσει τράπεζα χρήματα? Τη στιγμή που θα ακούσετε ότι το ΕΠΑΜ θα πήγε για δάνειο στην τράπεζα, να ξέρετε ότι το ΕΠΑΜ εξαγοράστηκε και ξεχάστε το. Ναι. Άρα πώς θα χρηματοδοτηθείτε? Από το υστέρημα του κόσμου που μας υποστηρίζει. Μάλιστα. Αν, και να σας το πω και διαφορετικά. Εμείς έχουμε πει ότι εάν μπούμε στη Βουλή ή στο Ευρωκοινοβούλιο, τα χρήματα που έρχεται, είτε σαν επιχορήγηση κόμματος, είτε στο Ευρωκοινοβούλιο στην επιχορήγηση που προβλέπετε, ή όποια προβλέπετε, τα χρήματα αυτά δεν πρόκειται να τα κρατήσει το ΕΠΑΜ. Δεν θα τα επιστρέψει πίσω για να μοιραστούν μεταξύ τους τα λαμόγια για επατεώνες, αλλά θα τα δώσει στην κοινωνία. Δικά τους λεφτά είναι. Του Κοσμάκη λεφτά είναι. Και θα τα δώσει με έναν τρόπο, όχι όπως η Χρυσή Αυγή, με φιλανθρωπία, όχι απευθείας. Θα βοηθήσουμε οποιονδήποτε Έλληνα με αυτά τα χρήματα, θα τα δώσουμε σε οποιονδήποτε Έλληνα έχει ανάγκη. Λοιπόν, και στην Ευρωβουλή έχει πάρει απόφαση το κίνημα ότι τα χρήματα που θα πάρει από την Ευρωβουλή, εάν εκλέξει οι ευρωβουλευτές το ΕΠΑΜ, θα πάνε στα λαϊκά κινήματα της Ευρώπης. Λοιπόν, έχουν έρθει, κύριε Καζάκη, πολλές ερωτήσεις από τηλεθεατές. Θέλω να αρχίσω να διαβάζω σιγά-σιγά. Ως οικονομολόγος, ρωτάει κάποιος φίλος τηλεθεατής, θεωρείτε ότι θα υπάρχει κούρεμα καταθέσεων από εδώ και πέρα? Να το θεωρείτε σίγουρο. Το θέμα δεν ξέρω. Ακόμα και ότι ακούγονται για 10, για 20 χιλιάδες ευρώ. Πιστεύω θα αναγκαστούν να το κάνουν με κάποια μορφή από το πρώτο ευρώ. Λέει άλλος τηλεθεατής, από ό,τι κατάλαβα είστε κατά των μνημονίων. Αν δεν είχαν υπογραφεί, θα μπορούσε να υπάρχει άλλη λύση για να ξεπερνάγαμε την κρίση? Και αν ναι, ποια θα ήταν? Θα είχε μεγαλύτερες συνέπειες για το λαό? Καταρχήν απευθύνεται σε ένα το ερώτημα αυτό που καταλαβαίνω από τον αναγνώστη. Προφανώς δεν ξέρει τι υπερασπίζομαι από πριν από τα μνημόνια. Εγώ είχα πει από πριν από τα μνημόνια. Ναι, εντάξει, από πριν τα μνημόνια είχα δείξει ποιον δρόμο έπρεπε να ακολουθεί. Για παράδειγμα, έλεγα, επικαλεστείτε το 122 τη συνθήκη τη Λισαβόνα που λέει ότι σε περίπτωση ανωτέρα βία, όταν ένα κράτο δηλαδή αντιμετωπίζει πρόβλημα και δεν μπορεί να το διαχειριστεί λόγω ανωτέρα βία, όπω για παράδειγμα μια τεράστια φυσική καταστροφή, όπω η παγκόσμια κρίση, τότε ζητήστε συνδρομή. Και ποια συνδρομή ζητήστε? Όχι λεφτά, αλλά πάγωμα των δανείων. Και διαχείρισή του, τουλάχιστον να πάει πίσω το χρέο. Μέχρι να δούμε, να συζητήσουμε, να υπάρξει πολιτικός διάλογος στην Ελλάδα, να πιστεί ο λαός τι πρέπει να κάνει. Γιατί εγώ προτείνω από τότε και από πολύ νωρίτερα, μαζί με τον κύριο, από τότε που ο Αγγελόπουλος φοιτητής ήμουν εγώ τότε, ο Άγγελος Αγγελόπουλος ακαδημαϊκός είχε ζητήσει από το 1985 να διαγραφεί το χρέος. Να διαγραφεί. Από τότε που ήταν 42% του ΑΕΠ το χρέος το 85-86. Λοιπόν. Αλλά τέλος πάντων, να μην έχουμε το βραχνά ότι τώρα δεν έχουμε χρήματα. Να πάει πίσω το χρέος και να το συζητήσουμε. Γιατί δεν το επεκαλεστήκανε? Γιατί τότε οι κυβερνήσεις δεν είπανε, όχι φίλε μου, το 122 σημαίνει συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδίκη Λισαβόνας, για την οποία εγώ την πολέμησα. Δηλαδή και δεν συμφώνησα από την πρώτη στιγμή. Ένα. Δεύτερο, όταν εμείς ήμασταν κυρίαρχο κράτος και δεν είχαμε παραδώσει την ασυλία μας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας με το πρώτο μνημόνιο, την πρώτη δανειακή σύμβαση, γιατί η κυβέρνηση δεν καλούσε τους δανειστές όπως το έκανε με την αναδιάθρωση χρέους και το PSI σε ένα τραπέζι και να τους πει αθέτηση πληρωμών? Δεν υπάρχουν τσεντέζι μας στο ταμείο, οπότε καθίστε κάτω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να σας δώσουμε ομπόλογα άλλης διαρκείας ή να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει. Καθίστε να κουβεντιάσουμε. Τι θα κάνανε τότε οι δανειστές? Το μόνο που είχαν να κάνουν είναι να πάνε στα ελληνικά δικαστήρια και να προσφύγουν εναντίον του ελληνικού κράτους. Αυτό μέχρι να εκδικαστεί θα έπαιρνε μια δεκαετία. Και σε όλη αυτή τη δεκαετία τι θα κερδίζαμε εμείς? Δεν θα πληρώναμε χρέος. Δεν θα πληρώναμε χρέος. Ακόμη και τα δικαστήρια. Φτάναμε μετά από μια 10 χρόνια να πούνε ότι ξέρετε, οι δανειστές έχουν δίκιο. Το ελληνικό κράτος θα είχε κερδίσει μια δεκαετία που δεν θα πληρώνε χρέος.
Θέλω να πω δηλαδή, γι' αυτό μας βάλανε στα μνημόνια. Για να μην έχουμε δηλαδή τα στοιχειώδη εργαλεία που έχει οποιοδήποτε σοβαρό κράτος για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση. Άλλη ερώτηση τηλεθεατή. Συγγνώμη, λέει, τόσο καιρό ο κόσμος κοιμάται. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα αλλάξουμε? Επίσης, είμαι 25 χρονών και όταν κατέβηκα στην πλατεία, αυτό που αντίκρισα ήταν πανηγύρι, όχι διαδήλωση. Σχόλιο. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά το πανηγύρι δεν το καταλαβαίνω. Εγώ, να σου πω, εξαρτάται τι περιμένει κανείς. Εάν περιμένει, ας πούμε, οργανωμένο κόσμο, ο οποίος είναι έτοιμος να καταλάβει τα χειμερινά ανάκτορα, ναι, δεν είχαμε τέτοιο πράγμα. Με αυτή την έννοια ήταν πανηγύρι. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ ξέρω ότι οι Έλληνες πάντα το τραγούδι, με τραγούδι συνόδευαν τον πόλεμο ή τη μάχη. Και με αυτή την έννοια, εγώ πάντα δέχομαι ένα πανηγύρι που προετοιμάζει τους αγωνιστές για τη μάχη. Άλλη ερώτηση, τηλεθεατή, σχόλιο. Μιλήσατε για πατριωτισμό και θεωρείτε ότι αυτό σημαίνει μακριά από την Ευρώπη. Η επιστροφή στη δραχμή θα είναι μια καλή λύση στο πρόβλημα της κρίσης? Νομίζω ότι μας το απαντήσατε πριν αυτό. Αλλά να το υπενθυμίσουμε και πάλι. Το πατριωτισμό, όταν λέμε πατριωτισμό, τι σημαίνει? Υπερασπίζουμε την πατρίδα μου. Ποιος την απειλεί σήμερα? Θα τρελαθούμε? Οι εγκάθετοι δεν την απειλούν και με τις συμφωνίες που έχουν κλείσει από την Ευρώπη? Και για ποια Ευρώπη μιλάμε? Την Ευρώπη της Ιεράς Συμμαχίας, την Ευρώπη των Ναζιστών, της νέας τάξης πραγμάτων, που πρώτοι οι Ναζί που προσπαθούν να επιβάλλουν, αυτή την Ευρώπη μιλάνε. Μιλάμε για μια Ευρώπη που καταπιέζει όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Γι' αυτό και αντίστοιχα σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης ξεσηκώνονται λαϊκά κινήματα που προτάσουν αυτό το πράγμα. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Πρόσφατα κιόλας, στις 30 Νοεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου, κάναμε μια διεθνή συνάντηση στην Ελλάδα, που ήρθαν από 37 ξένες αντιπροσωπείες, κινήματα, πώς το λένε, επιστήμονες και όλα αυτά, που διαπιστώσαμε από κοινού, από 7 χώρες της Ευρώπης. Διαπιστώσαμε ότι ακριβώς έχουμε τα ίδια προβλήματα, τα ίδια προτάγματα. Και κινήματα όπως, ας πούμε, από την Ισπανία, τα κινήματα πλατιών, των Ειδικνάδων ή όπως έχουν εξελιχθεί σήμερα, μέχρι κινήματα ανεξαρτησίας από την Φιλανδία. Φιλανδία και κίνημα ανεξαρτησίας. Δηλαδή, συγγνώμη, αν έχουμε φτάσει οι Φιλανδοί να κινητοποιούνται για την ανεξαρτησία τους, τι πρέπει να πει η Ελλάδα? Το πρόγραμμα το οικονομικό, φαντάζομαι ότι δεν συμφωνείτε έτσι όπως είναι, φυσικά, αλλά θέλω να σας πω ότι αναφέρουν ότι για πρώτη φορά υπάρχει πλεώνασμα στον προϋπολογισμό. Τεχνητό είναι γι' αυτό? Ωραίο το ανέκδοτο, πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει πλεώνασμα. Κανένα σοβαρό οικονομολόγο, όποτε ακούγεται, όποτε συζητείται για το πλεώνασμα της Ελλάδας, πέφτει το χάχανο της αρκούδας. Να σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Νομίζω ότι ήταν το Νοέμβριο, όταν βγήκε μια ανακοίνωση της Ελστάτ, η γνωστή Ελστάτ, με τον κύριο Γεωργίου, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, τη χειραγωγή των στοιχείων, το μαγείρεμα του κτλ. Που υπάρχουν, η οποία με ανακοίνωσή της πήρε αποστάσεις από την ανακοίνωση πρωτογενούς πλεονάσματος, όταν και είπε μάλιστα ότι εμείς αναδημοσιεύουμε στοιχεία του Υπουργείου Οικονομιών, δεν είναι δικά μας τα στοιχεία. Περιμένετε τον Απρίλιο του 2014 που θα έχουμε τη δική μας επεξεργασία και τότε θα δούμε αν υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα. Εάν ο κύριος Γεωργίου, έτσι, κρατάει τις αποστάσεις από το πρωτογενές πλεόνασμα, καταλαβαίνετε πόσο φιάσκο είναι η όλη ιστορία. Θα το δούμε τον Απρίλιο του 2014. Αλλά το ξέρουμε και από τώρα από τα στοιχεία. Η ανεργία πώς μειώνεται, κύριε Γαζάκη, στη χώρα μας? Μειώνεται με τρεις βασικούς τρόπους. Πρώτον, με χρηματοδότηση επενδύσεων. Χρηματοδότηση επενδύσεων δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχει δικό σου νόμισμα. Και δεν εννοώ τα 6,5 δισεκατομμύρια που λέμε του ΑΣΠΑ. Ξέρετε πόσα λεφτά χρειάζονται για να μπορέσει να αρχίσει να κάμπτεται η ανεργία, δηλαδή να παίρνει αρνητικούς ρυθμούς. Θέλουν 25 δισεκατομμύρια με 28 δισεκατομμύρια επιπλέον κάθε χρόνο. Πρέπει να ανεβάσουμε το ποσοστό των επενδύσεων πάνω από 30% στο ΑΕΠ. Σήμερα είναι εκκλείσει το 12% με 12%. 12%. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς εθνικό νόμισμα. Να κόψω, να δώσω. Για να μην φορτώθω και με χρέη κιόλας. Το δεύτερο είναι με το να φτιάξουμε ανελαστικές εργασιακές σχέσεις. Όσο υπάρχουν απασχολήσιμοι, πλήρης αυθαιρεσίας στις εργασιακές σχέσεις, όπου πουλιούνται και αγοράζονται οι εργαζόμενοι στην πραγματικότητα, δεδουλευμένα δεν πληρώνονται, ανασφάλιστη εργασία κτλ., η ανεργία θα εκτινάσεται. Και τρίτο, ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των μισθών και των αμοιβών της εξαρτημένης εργασίας. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Την εποχή που μας επιβάλλανε το πρώτο μνημόνιο, το 2010 μέχρι τώρα, χάσαμε εξαρτημένη εργασία, να το πούμε έτσι. Έχασε 60% της αγοραστικής της δύναμης. Με βάση τα επίσημα στοιχεία είναι αυτό το πράγμα. Αυτό από μόνο του εκτείναξε την ανεργία.
Άρα λοιπόν, αν δεν πάμε σε, αυτό, σε μια πολιτική που έχει αυτές τις τρεις βασικές κατευθύνσεις, χαθήκαμε. Το εθνικό αυτό νόμισμα που προτείνετε, θέλω να μου πείτε πώς θα το ονομάζετε ή τουλάχιστον τι ισοτιμία θα είχε με τα άλλα νομίσματα. Κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα για τα νομισματικά. Καταρχήν δεν θα το ονόμαζα εγώ, ο λαός θα το ονομάσει. Θέλει να το ονομάσει ο δραχμή, ας το ονομάσει δραχμή. Ο βολό, μνά, ό,τι θέλει. Δινάριο, ό,τι θέλει. Το θέμα δεν είναι πώς το ονομάζει. Τι ισοτιμία. Τι λειτουργία που θα έχει. Η ισοτιμία του μπορεί να είναι 1:1, αλλά μπορεί να είναι και 1:6. Δηλαδή δεν παίζει κανένα ρόλο. Ένα δικό μας 6 ευρώ. Ναι. Όχι, ανάποδα. Ένα ευρώ 6 νέες δραχμές παράδειγμα. Ή 1:1. Δεν έχει καμία σημασία. Η σημασία για το νόμισμα, για να σταθεροποιηθεί το νόμισμα και να μην πάει σε μια γενική κατρακύλα, είναι η δυναμική της πορείας που θα δοθεί στην οικονομία. Και αυτό θα χρειαστεί, γιατί για να βάλουμε το εθνικό νόμισμα ξανά στην οικονομία, χρειαζόμαστε 6-8 μήνες τουλάχιστον. Δεν πάμε. Αυτά που ακούω από κάποιους περίεργους τύπους, ότι μέσα ένα Σαββατοκύριακο θα αλλάξουμε νόμισμα, είναι παντελώς άσχετοι άνθρωποι ή παίζουν ένα παιχνίδι. Θέλεις 6-8 μήνες να βάλεις νέο εθνικό νόμισμα. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα σου δίνει τη δυνατότητα να δώσεις αναπτυξιακή όθηση στην οικονομία σου. Εάν δώσεις τέτοια όθηση και αρχίζουν και δημιουργούνται θέσεις εργασίας, αυξάνει το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων, η εσωτερική αγορά αρχίζει και σταθεροποιείται, τότε το νόμισμα όταν τον εισάγεις, σε οποιαδήποτε ισοτιμία και αν το εισάγεις, θα σταθεροποιηθεί, θα γίνει βράχος. Για το μεταναστευτικό, τι λέτε, πώς λύνεται? Πρώτα, κύριε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με τη βιομηχανία λαθρεμπορίου ξένων ψυχών. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω όταν εδώ, ακόμη και η Interpol έχει εντοπίσει ότι στην Ελλάδα είναι τα logistics αυτής της βιομηχανίας. Εδώ είναι, γιατί προσφέρει και το τραπεζικό σύστημα για ξέπημα μαύρου εγκληματικού χρήματος. Πρέπει να χτυπηθεί. Για να χτυπηθεί αυτό το πράγμα, πρέπει να απαλλαγεί από τον ασφιχτικό πολιτικό και επιχειρηματικό κλειό η αστυνομία. Γιατί αυτή το σταματάει. Μάλλον αυτές οι συνθήκες σταματούν το ρόλο της αστυνομίας που πρέπει να παίξει και που είναι αυτός ο ρόλος της. Και όχι να χτυπάει διαδηλωτές ή να κάνει διάφορα έκτροπα. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε ότι δεν μας εκφράζει το Δουβλίνο και η Σέγγεν. Η Συμφωνία Δουβλίνο 1, 2, 3 και η Σέγγεν. Γιατί εμείς πρέπει να πάμε με το διεθνές δίκαιο. Και αυτό που προβλέπεται από την υπαρτιαμοστία του ΟΗΕ για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, και έτσι να ακολουθήσουμε την πεπατημένη του κόσμου ολόκληρου. Με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό την εισρωή του μεταναστευτικού κύματος προς τη χώρα. Το τρίτο βασικό είναι να πρέπει να απεγκλωβίσουμε τον κόσμο που είναι εγκλωβισμένος εδώ και τον κρατάμε σόν και καλά, γιατί παίρνουν κάποιοι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα γνωστά κυκλώματα. Πώς να απεγκλωβίσουμε? Τηρώντας τις προβλέψεις της ΥΠΑ της αρμοστίας, το Διεθνές Δίκαιο, τις Διεθνείς Συμβάσεις, να τους δώσουμε τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα και να πάνε στου Θεού όπου θέλουν. Στο Θεό και την Παναγία, οποιαδήποτε προορισμό. Δεν θέλω να το στείλω πίσω στο σπίτι του. Δεν με νοιάζει εμένα ποιο είναι το σπίτι του, από πού ήρθε κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει να το ρωτήσω, πού θες να πας, αδερφέ? Στη Γερμανία? Θα σου εξασφαλίσω τα έγγραφά σου με βάση τη διεθνή πρακτική, το δίκαιο, να πας όπου θες. Και αν θέλεις, για να σε διευκολύνω, για να μην πας κουρελής ή κατεστραμμένος, γιατί πάντα ήταν φιλόξενος ο τόπος, ακόμη και σε πολύ πιο άγριες καταστάσεις για τον ίδιο τον τόπο, να σου δώσω και τα ναύλα σου. Να πας όπου θες. Να σας πάω στην εκκλησία που το λέγαμε στην αρχή. Ποια είναι, όχι η άποψή σας, αλλά αν θεωρείτε ότι η εκκλησία παίζει σωστά το ρόλο της αυτά τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα? Ως ιεραρχία, όχι. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι έχει επικρατήσει στην ιεραρχία, όχι όλους τους ιεραρχίες, μην το βάλουμε σε όλους, αλλά συντριπτική τους πλειοψηφία έχει κυριαρχήσει ο μαμονάς. Το χρήμα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, και οι πολιτικές εξαρτήσεις. Δυστυχώς η ιεραρχία αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι είναι στυλοβάτης ό,τι πιο αντιδραστικού και προδοτικού έχει αυτή η χώρα. Επαναλαμβάνω την ερώτηση όπως και πριν με την Τρόικα. Δηλαδή, αν είχατε τη δυνατότητα, αν ήσασταν κυβέρνηση, θα ερχόσασταν σε σύγκρουση με την Εκκλησία ή όχι, θα κάνατε ένα διάλογο? Σύγκρουση. Καμία σύγκρουση. Όχι. Καμία σύγκρουση. Θα κάνετε ένα διάλογο όμως, θα τους λέγατε ότι πρέπει να κάνετε κάποια πράγματα. Περίμενα, εγώ περίμενα από την Εκκλησία, από την Ιεραρχία, να παίξει τον εθνικό της ρόλο που ισχυρίζεται ότι έχει. Στην ιστορία. Να μην πω καλώς, ξέρω ιστορία
και ξέρω ποιος ήταν ο ρόλος της ιεραρχίας, επίσημης ιεραρχίας, όποτε κινδύνευσε τούτο το έθνος. Ήταν με τους προδότες. Λίγοι ήταν οι ιεράρχες που δώσαν τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, να σας πω χαρακτηριστικά παράδειγματα. Ακόμη και τώρα κρατιέται ως Άγιος ο κύριος Δαμασκηνός, ο οποίος διορίστηκε από την ναζιστική κατοχή, διώχνοντας τον αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, ο οποίος δεν δέχτηκε να ορκίσει την πρώτη δοσιλογική κυβέρνηση, και τον κρατάνε ακόμη ως Άγιο, ενώ τους τρεις Μητροπολίτες που ευλόγησαν τα όπλα της αντίστασης ακόμη είναι αφορεσμένοι. Από μια τέτοια εκκλησία τι περιμένει κανείς? Και μια τελευταία πριν κλείσουμε. Με ρωτάνε για το θέμα της υγείας. Τι θα κάνατε, τι προτείνετε για να καλυτερεύσει το σύστημα υγείας εδώ στη χώρα μας? Δεν νομίζω ότι η χώρα καλυτερεύσει. Θέλει αναδόμηση εκβάθρων. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Εάν θέλουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο να αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες, να είναι αναφέρετο και αναπαλλατούριο το δικαίωμά του, ή ένα σύστημα υγείας που να εξαρτάται από το πορτοφόλι. Εγώ είμαι υπέρ της λογικής στο ότι χρειαζόμαστε ένα πλήρες, δωρεάν, δημόσιο σύστημα υγείας. Διαφορετικά, γιατί πληρώνω φόρους? Γιατί έχω κράτος? Για να με δέρνουν οι αστυνομικοί, να με προφυλακίζουν με ό,τι γουστάρω, όποτε θέλει ο υπουργός ή ο οποιοσδήποτε? Γιατί έχω αυτό το κράτος? Για να έχω υγεία και παιδεία. Τα βασικά. Αυτά για μένα είναι τα βασικά. Εάν δεν μπορεί να τα παράσχει σε όλους τους Έλληνες, αδιακρίτως οικονομικής και κοινωνικής θέσης, και μάλιστα σε πολύ υψηλό βαθμό, ώστε πραγματικά να δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά ή σε ολόκληρο τον πληθυσμό, τότε να το βράσω αυτό το κράτος. Γι' αυτό εγώ θέλω την ανατροπή αυτού του κράτους. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα για τη συζήτηση που κάναμε. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε, θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλό σας απόγευμα.